Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε στην υγειονομική βόμβα τώρα και τον κίνδυνο που υπάρχει από τα νεκρά ζώα. Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον υπεύθυνο περίθαλψη άγριων ζώων. Ο κύριος Κασκάνης είναι. Α, είναι ο κύριος Κασκάνης. Ναι. Ο κύριος Κασκάνης, ο κύριος Θοδωρής Κασκάνης, είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Καύσης, που ασχολούνται με την καύση των νεκρών ζώων. Και βέβαια βλέπετε και τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα σας. Καλημέρα μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε Κασκάνη, να ξεκινήσουμε λίγο με εσάς για να καταλάβουμε λίγο τι ακριβώς κάνετε εσείς και ποια είναι η δουλειά της επιχείρησής σας. Ακριβώς. Καταρχάς, αυτό που ήθελα και ακόμη μια φορά να ευχηθώ είναι τη συμπαράστασή μου. Ναι. Και να εκφράσω την παράστασή μου στους πληροπαθείς. Η εταιρεία Καύσης, λοιπόν, από τις αρχές του 2022 έχει αναλάβει το έργο της διαχείρισης όλων των νεκρών ζώων στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Αλλά μιλάμε για ζώα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα ζώα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, με τον αριθμό των ζώων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις συνθήκες εκτάκτου ανάγκης που υπάρχουν. Εμείς αυτή τη στιγμή, βάσει προγράμματος, καλούμαστε να διαχειριστούμε ποσότητες της τάξης των 100 τόνων ανά μήνα. Εδώ φανταστείτε τώρα με τις πλημμύρες που έχουν υποστεί οι άνθρωποι, μιλάμε για έναν αριθμό ο οποίος αυτή τη στιγμή ξεπερνάει τους 100 τόνους την ημέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και το έργο το δικό μας και το έργο της περιφέρειας είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο. Άρα είναι δύσκολο να τα αποκριθείτε, μας λέτε, σε αυτή τη ζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι χρειάζεται μια, και όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή, μια σύμπνοια μεταξύ της περιφέρειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της δικής μας εταιρείας. Το συντονιστικό λοιπόν πια όλης αυτής της υπόθεσης το έχει η αντιπεριφέρεια, ο κύριος Μπίλης, της περιφέρειας Θεσσαλίας. Οπότε ο κύριος Μπίλης, όπου είναι εφικτό για να υπάρχει πρόσβαση, μας ενημερώνει και εμείς επιχειρούμε με τα δικά μας φορτηγά ψυγεία που έχουμε, αλλά και με συνεργαζόμενα ανατρεπόμενα οχήματα, πηγαίνουμε στο πεδίο με τα κατάλληλα οχήματα. Άρα εσείς εκτός από την καύση έχετε και την περισυλλογή. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή η περισυλλογή γίνεται με δύο τρόπους. Ναι, για πείτε μας. Ο πρώτος τρόπος είναι ο δικός μας, όπου ερχόμαστε με φορτωτές και αρπάγες, περισυλλέγουμε τα νεκρά ζώα και το οδηγούμε μετά σε κατάλληλες μονάδες αποτέφρωσης. Ναι. Ο δεύτερος τρόπος που το επιτρέπει πια η νομοθεσία κατά παρέκκληση είναι η ίδια η περιφέρεια με δικά της οχήματα ή με συνεργαζόμενα να μπορέσει να περισυλλέξει και με τη βοήθεια του στράφου σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να το επισημάνω αυτό, να περισυλλέξει τα νεκρά ζώα και να το οδηγήσει σε υγειονομική ταφή. Εμείς λοιπόν. Οι δυνατότητες, λοιπόν, πρώτο... συγγνώμη κύριε, το βασικό είναι οι δυνατότητες της μονάδας σας, επειδή ακούμε πολλά αυτές τις μέρες. Ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες? Δηλαδή, ακριβώς, την ημέρα σας ζητάνε 100 τόνους την ημέρα. Ποια είναι η πραγματική δυνατότητα της μονάδας? Σε αυτό ακριβώς ήθελα να αναφερθώ. Εμείς εδώ και 7 μέρες, 6 μέρες, τις οποίες επιχειρούμε στο πεδίο, δυστυχώς δεν είχαμε κοντά μας τη μονάδα στην περιοχή της βιομηχανικής της Λάρισας. Όπου είναι η μεγαλύτερη μονάδα πανελλαδικός, 200 τόνων ημερησίως. Παρόλα αυτά, σήμερα, μάλλον από χθες το απόγευμα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη νότα αισιοδοξία στο κομμάτι αυτό, γιατί η μονάδα αυτή ξεκίνησε και άνοιξε. Υπάρχει ένας δρόμος στον οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε τα φορτηγά μας για να μπορέσουν να αδειάσουν. Οπότε αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο πεδίο της δυναμικότητας έχει αποκλιμακωθεί. Με αυτό το ρυθμό που μας αναφέρετε, κύριε Κασκάνη, πόσες μέρες ή πόσες εβδομάδες, πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί? Κοιτάξτε να δείτε. Από τη δική μας πλευρά, εφόσον η μονάδα πια βρεθεί σε πλήρη λειτουργία που χρειάζεται ακόμα μία-δύο μέρες να ανοίξουν και άλλοι δρόμοι, πιστεύουμε ότι σε περίπου 8 με 10 ημέρες η κατάσταση θα έχει εκτονωθεί. Μάλιστα. Είναι εξαιρετικά κρίσιμη, δεν το συζητάω, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η νότα αισιοδοξία ότι άνοιξε η μονάδα στην Λάρισα. Και μπορούμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σαριγιάννη. Κύριε Σαριγιάννη, τώρα λένε, ειδικός είστε κι εσείς, είναι όντως υγειονομική βόμβα εκεί τα νεκρά ζώα και σε τι βάθος χρόνου, γιατί λένε ότι θα απομακρυνθούν τα νεκρά ζώα από εκεί. Ωστόσο, έχει περάσει κάτι, θεωρείται, στον υδροφόρο ορίζοντα? Η ειλικρινής απάντηση είναι ότι δεν μπορώ να το ξέρω. Θα πρέπει να μετρήσουμε για να κάνουμε δημοδοτησία και να μετρήσουμε. Υπάρχει μια πιθανότητα, αλλά θα πρέπει να το δούμε. Το λέω ειλικρινά, είναι λάθος να κάνω μια εκτίμηση αυτή τη στιγμή. Γιατί ουσιαστικά δυσκολεύουμε και τη διαδικασία αποκατάστασης. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε μια οργανωμένη προσέγγιση. Πρώτα αυτό που κάνει ο κ. Κασκάνης και όλοι οι υπεύθυνοι, δηλαδή το να απομακρύνουν τα νεκρά ζώα και να
γίνει αντίστοιχη επεξεργασία και από εκεί και πέρα να κάνουμε να αποκριθεί όταν αποστεγιστούν τα νερά και απομακρύνουμε τις λάσπες, να κάνουμε ρηματοληψία συστηματικά και στοχευμένα εκεί που ξέρουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να υπάρχει επιμόλυνση, και με βάση αυτό να δούμε αν πραγματικά υπάρχει θέμα στα υπόγεια ύδατα και στον υδροφόρο ύδατα. Αυτή τη στιγμή θα είναι λάθος να κάνουμε μια εκτίμηση χωρίς κανένα δεδομένο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Σαρδιγιάννη. Να είστε καλά.